Πάμε παρακάτω. Πάμε να βρούμε την Χρύσα Μπάτου. Η Χρύσα είναι στον Ημιτό γιατί γίνεται μια άσκηση μεγάλης, για μεγάλη διασική. Τύπα ξύλο δηλαδή. Για πυρκάγια. Για πυρκάγια. Πού χτυπάς εκεί. Που, δεν, όχι. Δεν. Λοιπόν, ονομάζεται η άσκηση Διαπυρός, λέει 2024. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον Ημιτό αυτή την ώρα. Έλα Χρύσα, καλημέρα. Καλή σας ημέρα και νομίζω ότι από την εικόνα που σας δίνει τώρα ο Σπύρος ο Γουργαριώτης και ο Γιώργος Οχρόνης, νομίζω μπορείτε να καταλάβετε ότι είμαστε σε ένα σημείο κλιμάκωσης. Έχουμε πάρα πολλά ανοιχτά μέτωπα εδώ πάνω στην περιφερειακή του Ημιτού. Σε όλη τη βουνοκορφή έχει ανέβει η φωτιά. Μάλιστα, σηκώθηκαν πριν από λίγο και τα εναέρια μέσα. Όπως είπατε και εσείς, πρόκειται βέβαια για μια άσκηση στο πεδίο. Είναι η άσκηση με κωδική ονομασία, όπως είπατε, Διαπυρός 2024 και είναι σε μια περιοχή σαν και αυτή. Με ιδιαίτερη μορφολογία και σε μια περιοχή με πυκνή δασική και πυκνόφυτη έκταση. Χαρακτηριστικά, για να καταλάβετε, είμαστε περίπου στα όρια του Ημιτού, κοντά στο νεκροταφείο Χολαργού και πάρα πολύ κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Ήδη βλέπω εγώ και τις στέγες των σπιτιών. Άρα, είναι κάτι το οποίο καταλαβαίνουμε, όπως με είπαν και οι πυροσβέστες, ότι ανεβάζει ακόμη περισσότερο τη δυσκολία αυτής της φωτιάς. Τώρα, για να σας βάλω λίγο εμείς στο σενάριο. Μια λήψη τώρα πρέπει να πούμε από πεντζετέλ, τα κλασικά αεροσκαφάκια αυτά τα μικρά, τα οποία βοηθούν πολύ στις πυρκαγιές. Ειδικά στην αρχή. Έλα Χρύσα. Και είμαστε και σε ένα σημείο στο οποίο, όπως βλέπετε, έχουν φτάσει κάποια οχήματα πυροσβεστικά, αλλά είναι ιδιαίτερα δύσβατο. Το συναντάμε σε πολλές πυρκαγιές και το προηγούμενο καλοκαίρι. Για να σας βάλω τώρα λίγο στο σενάριο. Γίνεται βέβαια σε πραγματικές συνθήκες, μια προσομοίωση πυρκαγιάς. Σκεφτείτε ότι βρισκόμαστε στον Ιούλιο, στον τρίτο μήνα της αντιπυρικής περίοδου. Συγκεκριμένα είναι 5η, 7 Ιουλίου. Έχουν προηγηθεί, όπως λέει το σενάριο, αρκετές πυρκαγιές και ο πυροφύλακας που εκτελεί την υπηρεσία του εκείνη τη στιγμή βλέπει ένα όχημα λίγα μέτρα μετά τα διόδια της οδού Αναστάσεως, απέναντι ακριβώς δηλαδή στην περιφερειακή του Ημιτού, όπως βλέπετε. Βλέπετε εσείς βέβαια και τη βουνοκορφή με όλες αυτές, με όλα τα μέτωπα. Από εκεί ξεκίνησε η φωτιά, από ένα όχημα το οποίο ακριβώς περνάει από πάνω και το Καναντέρ. Σε ένα από ένα χυμό λοιπόν ξεκίνησε η πυρκαγιά. Είδαν μαύρους καπνούς. Είχαμε και κλήσεις από κατοίκους του 199 και από εκεί και πέρα καταλαβαίνουμε ότι μόλις έφτασε αυτή η πληροφορία, ξεκίνησε και όλο το επιχειρησιακό σχέδιο της πυροσβεστικής. Είχαμε και την πρώτη σύσκεψη. Είναι αυτή η πρώτη σύσκεψη που γίνεται για να δούμε και να κάνουμε την πρώτη εκτίμηση της φωτιάς. Σκεφτείτε ότι σύμφωνα με το σενάριο η θερμοκρασία είναι στους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου, μια θερμοκρασία που συναντάμε συχνά τους καλοκαιρινούς μήνες, δηλαδή θα λέγαμε καύσωνας, υπάρχει σχετική υγρασία και πολλά μποφόρ. Και αυτός είναι ο λόγος που επεκτάθηκε πάρα πολύ γρήγορα από ένα αυτοκίνητο, όπως είπαμε, η φωτιά και στη βουνοκορφή. Και όπως βλέπετε, είναι πολλά τα ανοιχτά μέτωπα αυτή τη στιγμή. Εγώ μπορώ να μετρήσω από τους καπνούς που βλέπω τουλάχιστον 3-4 ανοιχτά μέτωπα. Και σκοπός βέβαια αυτής της άσκησης είναι να μην και άλλο οι πραγματικές συνθήκες, να δούμε τα αντανακλαστικά. Ελπίζουμε να μην χρειαστεί καθόλου. Είναι δύσκολο να μην χρειαστεί καθόλου. Ελπίζουμε να μην χρειαστεί τίποτα από όλα αυτά. Χρύσα μου, έχει μια απορία ο κύριος Τσακανίκας που βρίσκεται στο κοντρόλ αυτή τη στιγμή. Να, αν μπορείς να μας τη λύσεις. Αν έχει γεμίσει, δηλαδή αν έχουν σπείρει τον Ημιτό με αισθητήρες. Έχει αυτή την απορία, μήπως το ξέρουμε. Με αισθητήρες. Μου έχουν πει ότι έχουν ξεκινήσει. Θα το ρωτήσω όμως και θα επανέλθω. Ευχαριστούμε, Χρύσα, να είσαι κατά. Θα κάνω την ερώτηση. Γιατί τώρα η κάψα του Τσακανίκα είναι ο αισθητήρας. Επίσης, εσείς, άμα δείτε κάτι περίεργο στον Ημιτό, αισθητήρες θα είναι. Να σε μυρίσει θέλει.